Πάμε στο Θάνο. Βεβαίως. Καλώς στο Θάνο. Θάνο Γιακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα, τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς? Μια χαρά κι εμείς. Όλα κομπλέ. Λοιπόν, η περιβόητη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λιόπουλου θα δοθεί την Πέμπτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οπότε αυτή η αγωνία που είχαν οι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει και τι συμβαίνει και γιατί κρύβεται και όλα αυτά τα πράγματα. Να που έφτασε η ώρα. Μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε, γιατί κρύβεται και κάνει κατευθείαν. Αυτό εκείνο το σιγά τώρα, εντάξει. Βεβαίως. Άλλοι δεν δίνουν καν, άλλοι δεν μιλάνε καν. Σιγά, δεν έγινε και τίποτα τώρα ο άνθρωπος. Θα βγει να τα πει την Πέμπτη. Πέμπτη 2 η ώρα. Δεν μπορεί να θα μιλήσει για τις μεταγραφές, να μιλήσει για τα σχέδιά του. Γιατί να έχει και όλα αυτά, πώς μπήκε στην ομάδα, θα τα ανοίξει δηλαδή τα χαρτιά του, αυτό που λέμε τα χαρτιά του. Μόνο που θα είναι, επειδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον να πάνε πάρα πολλοί κόσμο να ακούσει τη συνέντευξη τύπου, θα είναι με διαπιστεύσεις, όπως στους αγώνες, μία για κάθε μέσον. Θα υπάρχει όμως live streaming από το επίσημο κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι θα υποβληθεί και, ερωτήσεις, οπότε είμαστε κομπλέ από αυτή την άποψη. Ναι, οπότε μπορώ να την παρακολουθήσουν όποιος θέλει πολύ πιο εύκολα από εκεί πέρα. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, για πάμε λίγο να πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Να σε ρωτάμε εμείς και μετά ό,τι δεν ρωτήσουμε θα το προσθέσεις. Έτσι. Λίγο για Άμραμπατ πρώτα θέλουμε να. Είμαστε πάλι όπως ήμασταν πέρυσι και πρόπερσι? Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Πάλι έχει δύο προτάσεις όπως είχε και πέρσι. Μάλιστα η μία είχε ανεφέρει και πέρσι την είχε αυτή την πρόταση. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση σύμφωνα με όσα μας έχουν υποθεί. Οπότε πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο παίκτης τι θα κάνει. Αν δεν θα συνεχίσει την ΑΕΚ ή θα πάει στην Ολλανδία. Η πρόταση όταν λες πολύ καλή? Δεν ξέρω το ποσό. Αυτό πληροφοριακά από την ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ωραία. Πάμε τώρα να ρωτήσουμε για Λαμέλα, αλλά θέλω να το συνδυάσω και με το Λιβάγια. Γιατί σαν να ακούγεται λίγο παραπάνω ο Λιβάγια. Πάλι. Σαν να ακούγεται λίγο περισσότερο. Πάλι. Ναι. Για να μας πει. Ο Λιβάγια έχει βάλει τους σκεδεμένους να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ακούς, κύριε Μπάμπη. Μάλιστα. Και γι' αυτό είχε περάσει και ότι δεν ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Κάνει μια προσπάθεια. Θεωρούν κάποιοι ότι ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες που έφυγε πριν από 3 χρόνια και είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Είναι ένα παίκτη ότι μπορεί να βοηθήσει επιθετικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει μείνει μόνο με έναν επιθετικό την ομάδα του Αλμέιδα. Νομίζω όμως ότι πιθανότατα να έχουν γίνει κάποιες επαφές, μπορεί και να μην έχει γίνει τίποτα. Και οτιδήποτε για το Λιβάγια θα το αποφασίσει ο Αλμέιδα. Θα το βλέπεις, Τάνο? Γιατί όχι. Μια πετυχημένη παρουσία είχε στην ΑΕΚ αγωνιστικά. Γιατί εξωαγωνιστικά δεν ήταν, όχι ότι έκανε γλέντια και τέτοια πράγματα, αλλά ήταν ένας περίεργος χαρακτήρας, εκνευριζόταν με το παραμικρό. Επενέβαινε πολλές φορές. Θυμηθείτε εκείνη το επεισόδιο που είχε γίνει σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο που τάχωσε στο Κωστένογλου. Είναι ένας παίκτης που στην ουσία ο χαρακτήρας του χαλάει λίγο τις ισορροπίες. Είναι Βαλκάνιος, είναι Κροάτης, είναι πιο έτσι φουρτούνας. Ναι, είναι πιο. Να σου πω, και δεν είναι και στο γύρο, έτσι? Όχι, δεν έχει κληθεί στο γύρο. Δεν έχει κληθεί, ναι. Μάλιστα. Όταν είχε φύγει, okay. Περίμενε ότι η ΑΕΚ θα τον καλέσει να του κάνει ανανέωση συμβουλίου. Δεν τον είχε καλέσει μέχρι εκείνο το Φεβρουάριο. Η ΑΕΚ και μετά έφυγε, θέλησε να φύγει. Okay. Και πάμε. Πάμε στο Λαμέλα, ναι, ναι. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον γνωρίζει ο Αλμέιδα. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κάνει στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί ο Λαμέλα προέρχεται από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Βέβαια, μπορεί να έχει επανέλθει κανονικά. Έχει επανέλθει κανονικά. Είναι μια καλή περίπτωση. Πιθανολογώ ότι την εξετάν. Πολλοί λένε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλμέιδα. Τον έχει πάρει ο Αλμέιδα στο τηλέφωνο, έχουν συζητήσει. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο είναι, 30 είναι? Παίζει χρόνια και γι' αυτό λίγο τον έχω χάσει να δω πόσο χρόνο είναι, για να δούμε. Ναι. Και λοιπά, 32, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το 92, 4 Μαρτίου του 92 γεννημένος, ναι, ναι.
Λοιπόν, okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η... Θα το δούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στα μεταγραφικά χειροπιαστό για την ΑΕΚ. Ωραία, άρα θα ρωτήσουμε εμείς. Στρακόσια. Και γενικώς του goalkeeper το θέμα αν έχει κάποια... Ναι, η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε θέμα τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει μεταγραφή τερματοφύλακα. Το θέμα του 300, το έχω πει και χθες. Είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ ενδιαφέρεται, της αρέσει πάρα πολύ. Έχει αναλάβει να κάνει τις όποιες διαπραγματεύσεις ο Κονέ, ο οποίος έχει σχέση με την οικογένεια. Ιταλία, ναι. Και με Ιταλία. Και με Ιταλία και με την οικογένεια 300 που τόσα χρόνια ήταν εδώ πέρα. Προσπαθεί εκεί να κάνει την επαφή. Έχει συμβόλαιο με την Μπρέτφορντ, όμως επειδή παίζει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κάνει και καλές εμφανίσεις, μπορεί να εμφανιστεί κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα που να τον ζητήσει. Οπότε είναι λίγο... έχει μια ένα ρίσκο αυτή τη στιγμή το να λέμε. Έχει ένα ρίσκο και μια δυσκολία. Συνέχεια πάει για το 300. Τώρα για το θέμα του Μπρινιόλι, για να σε προλάβω, κάποιοι λένε ότι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, κάποιοι λένε ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Και μέσα από την ΑΕΚ αυτό το βγαίνει. Okay. Πάμε τώρα λίγο στην σούπερ ανάγκη που υπάρχει μετά και τη φυγή του Πόνσε για την απόκτηση επιθετικού. Ναι, και δεν θα είναι ένας επιθετικός, θα είναι δύο. Έφυγε και ο Ραούχο, θυμίζουμε. Έφυγε ο Ραούχο, έφυγε ο Φανφέρτ, έφυγε ο Πόνσε. Έφυγε ο Φανφέρτ, βεβαίως. Ναι, είναι τρεις επιθετικοί και έχει μείνει με τον Γκαρσία. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για δύο επιθετικούς. Δεν ξέρω κατά πόσον θα κλείσουν άμεσα οι δύο επιθετικοί, γιατί μπορούμε να δούμε να κλείσει μεν μέσα στον Ιούλιο ο ένας επιθετικός και να προχωρήσει για την επόμενη μεταγραφή επιθετικού παίκτη ΑΕΚ γύρω στον Αύγουστο. Και ο Πέτκοβιτς που είναι καλός παίκτης, δεν παίζει το ενδεχόμενο του συγκεκριμένο, σαν να μην το βλέπω πια. Όχι, παίζει. Παίζει. Είναι, έχει προταθεί στην ΑΕΚ και το εξετάζουμε. Δεν ξέρω όμως αν είναι στα πλαίσια της σκέψης που έχει ο Αλμέιδα για να είναι ένας επιθετικός που μπορεί να επιστρέφει πίσω και να πρεσάρει. Αυτό δεν το έχει ο Πέτκοβιτς. Ναι. Εντάξει, είναι και 93, αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι τέτοιο στυλ. Δεν το έχει αυτό ο Πέτκοβιτς. Καλός παίχτης όμως από τότε που βρήκε το κονάκι του στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έχει... Εντάξει, θα πάει πολύ καλά, ρε παιδί μου, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Και τι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Α, και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Επειδή πάλι, ρε παιδί μου, θα παίξει και Κόπα Αμέρικα κτλ. Τον Πινέδα τον πουλάμε. Άμα προκύψει κάτι super wow. Το super wow, δηλαδή πώς θα το βάλει. 20. 20 θα γίνει. Κουβέντα έθανο. Δεν το ξέρω. Πολύ υποσχεθεί. 25, 27, 27. Μέχρι στιγμής έχει πει και ο Θάνος ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Και δεύτερον, δεν τον ενδιαφέρει και τον Πινέδα να επιστρέψει Μεξικό τώρα. Ο Πινέδα δεν θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό. Θα ήθελε η Ευρώπη. Οπότε. Μπορεί να μην είναι Μεξικό. Μπορεί να είναι κάπου αλλού. Να ξεκαθαρίσουμε. Οι Μεξικανοί δεν δίνουν ποσά που φτάνουν μέχρι τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Άλλο σου λέει ο Πετράν, τώρα λέει για Ευρώπη. Ναι, μήπως δεν είναι Μεξικό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως κάποιο. Τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν υπάρχει κάτι για τον Πινέδα. Ο Πινέδα θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Του αρέσει εδώ στην Ελλάδα. Έχει, γι' αυτό βγαίνει και καλή η παρουσία του στα γήπεδα. Του αρέσει η παρουσία του εδώ στην Ελλάδα. Θα δούμε τώρα. Αν έρθει μια πρόταση 20-25 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω. Εντάξει. Προφανώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ματίας γυρίζει σήμερα, έτσι. Ναι, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Προς τα απογευματάκια να πούμε καλύτερα σίγουρα ότι θα είναι εδώ πέρα. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε, Θάνο.